Στη τηλεφωνική μας γραμμή θα πάμε. Θα καλημερίσω και θα ευχαριστήσω πολύ τον επικεφαλής και ουλευτικής ομάδας του Κινάλ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τζένο. Λοιπόν, θέλω το σχόλιο του, το δικό σας και του Κινάλ βεβαίως για αυτές τις εικόνες τις οποίες είδαμε. Και θέλω να μου πείτε εάν θεωρείτε ότι η απόδοση των ευθυνών πρέπει να εξαντληθεί μόνο στην ιδιωτική εταιρεία όπως κάνει η κυβέρνηση, ή αν θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες πολιτικές ευθύνες οι οποίες πρέπει να αναλυθούν και αν πρέπει κάποιοι άνθρωποι να παραιτηθούν. Κοιτάξτε κύριε Τζένο, τώρα ψύχρεμα και αντικειμενικά. Προφανώς η κατάσταση στην Αττική Οδό ήταν μια τραυματική εμπειρία για όλους όσοι την έζησαν. Αλλά ανάλογες εικόνες είχαμε και στη Λεωφόρο Μεσογείων, σε άλλους δρόμους του Λακανοπεδίου που δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Είχαμε πτώση του ρεύματος της τάσης σε πάρα πολλά σπίτια, σε πάρα πολλές περιοχές. Ο Μιλών τη Δευτέρα για 7 ώρες δεν είχε ρεύμα στο κάτω Χαλάνδρη. Σας το λέω δηλαδή και προσωπική εμπειρία. Υπήρχε λοιπόν μια απίστευτη ταλαιπωρία, η οποία ο κόσμος πραγματικά αναζητά εξηγήσεις, όχι μόνο από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, αλλά συνολικά από αυτό που λέμε κράτος. Αν υπάρχει κράτος. Και γιατί το λέω αυτό. Σας θυμίζω πέρυσι ένα χρόνο, ακριβώς ένα χρόνο πριν, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε μετά τη μύδια ότι δεν θα βιώσουν οι πολίτες ανάλογες καταστάσεις ταλαιπωρίας. Μάλιστα, έχει μιλήσει για υπογειοποίηση του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος, για συνεργασία με την αυτοδιοίκηση ώστε να υπάρχει πρόσβαση στους δρόμους και να μην έχουμε πτώση δέντρων και όλα αυτά. Ωραία. Το καλοκαίρι, θυμάστε, μετά τις πυρκαγιές συστάθηκε το αυτόνομο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ακριβώς για να μπορεί προληπτικά να δράει γέρος και να παρεμβαίνει. Και είδαμε τώρα, και το λέω πραγματικά πολύ ψύχρεμα και προσπαθώ να είμαι και αντικειμενικός, ότι στην πρώτη δύσκολη συγκυρία, την οποία μάλιστα κύριε Τζένο, την είχαν προαναγγείλει τα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον θυμάμαι εγώ μια εβδομάδα πριν, είδαμε ότι δεν υπήρχε σχέδιο ούτε προληπτικό, αλλά κυρίως δεν υπήρχε και επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μιας αντικειμενικά δύσκολης κατάστασης ενός ακραίου φαινομένου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν πρέπει να την εξοραίσουμε, ούτε να την περιορίσουμε μόνο σε αυτό που συνέβη στην Αττική Οδό. Ωραία. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι είναι λοιπόν. Το οποίο και η Αττική Οδός έχει ευθύνες. Προφανώς. Γιατί ξέρετε, η Αττική Οδός τώρα δεν μπορεί να είναι για να εισπράττει μόνο τις καθημερινές τα διόδια από τους οδηγούς. Πρέπει και στις δύσκολες καταστάσεις να δείχνει ότι έχει τον έλεγχο διαχείρισης του δρόμου. Είστε νέος άνθρωπος και νέος πολιτικός. Μεγάλη ιστορία, αμαρτωλή ιστορία της Αττικής Οδού. Άμα ξεκινήσουμε λίγο από πότε ξεκίνησε και πώς έφτασε, μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις ολόκληρες και εκπομπές ολόκληρες. Θέλω όμως να σταθώ σε δύο πράγματα που είπατε. Πράγματι, πάρθηκε μια απόφαση να υπάρξει λοιπόν η σύσταση ενός Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς δεν περίμενε κανείς ότι θα γίνει υπογειοποίηση του δικτύου από την Μύδια μέχρι και τώρα, έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει αυτό πάντως, κύριε Τζέντζα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει και ποτέ τα κονδύλια τα οποία χρειάζονται. Δεν είναι ευχάριστο όμως αυτό. Δηλαδή δεν είναι παρηγορητικό αυτό, γιατί όταν εξαγγέλλεται από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Ναι. Τώρα θα σας διακόπτω και συγγνώμη. Αλλά όταν εξαγγέλλεται από τα χείλη του Πρωθυπουργού ότι αυτό είναι ένας στόχος που όντως χρειάζεται η χώρα, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει. Εγώ δεν λέω να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο, αλλά πρέπει να έχει ξεκινήσει. Ωραία. Άρα λοιπόν, εκτός από τις ευθύνες της Αττικής Οδού, αντιλαμβάνομαι ότι λέτε ότι η κυβέρνηση έχει και συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες. Πώς αυτές οι πολιτικές ευθύνες θεωρείτε ότι πρέπει να απαντηθούν από την πλευρά της κυβέρνησης? Φτάνει ένα συγγνώμη ή χρειάζονται και παραιτήσεις? Και συγκεκριμένα, επειδή μιλάτε και συγκεκριμένα, έχει ευθύνη ο κύριος Τηλιανίδης, έχει ευθύνη ο κύριος Πατούλης, έχουν ευθύνη επιχειρησιακά ο αρχηγός της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της τροχέας και ούτω καθεξής? Πού το εντοπίζει το κόμμα σας? Θα σας πω. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι αν η κυβέρνηση πίστευε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες, θα είχαμε δει τη Δευτέρα πάρα πολλά στελέχη της να του υπερασπίζονται στα μέσα ενημέρωση όπως κάνουν καθημερινά. Το γεγονός ότι αφήθηκε μόνο στον κύριο Στυλιανίδη, ο κύριος Κρέκας και ο κύριος Οικονόμου, μάλιστα με δηλώσεις ότι δεν μας είχαν ενημερώσει εγκαίρως οι μετεωρολόγοι, λίγο πολύ αυτό φταίει για την κακιά στιγμή. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να σχολιαστούν με. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως και εδώ στα παραπολιτικά εμείς το σχολιάσαμε την απουσία πολλών υπουργών, οι οποίοι τώρα ξαφνικά ξαναβγήκαν. Όμως, προσέξτε, το εύκολο θα ήταν να αποδοθούν οι ευθύνες στον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι 7 μήνες σε ένα νεοστάτο Υπουργείο, το οποίο εγώ δεν ξέρω αυτό το Υπουργείο αν έχει στελεχωθεί, αν έχει αρμοδιότητες, αν έχει τη δυνατότητα επιχειρησιακά και στρατηγικά να κάνει τα πράγματα που οφείλει να κάνει σε ανάλογες καταστάσεις. Δεν το γνωρίζω, αλλά επειδή είναι 7 μήνες, κατανοώ ότι θα υπάρχουν δυσκολίες. Βεβαίως, θυμάστε ότι ο κ. Στυλιανίδης είχε έρθει ως ένας άνθρωπος έμπειρος, τεχνοκράτης που γνωρίζει το αντικείμενο. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο δύο φορές μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο,
αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί στην ευθύνη του αρμόδιου υπουργού ή του περιφερειάρχη, ο οποίος ατυχώς και ο ίδιος νομίζω την Κυριακή διαβεβαίωνε ότι όλα είναι υπό έλεγχο και ότι είναι έτοιμος να διευκολύνει τους πολίτες αν συμβεί κακοκαιρία. Νομίζω ότι είναι κεντρική πολιτική ευθύνη του επιτελικού κράτους, της κυβέρνησης, αλλά θα πρέπει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι δεν θα ξαναγίνουν αυτά, ο οποίος προχώρησε στη σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, να κάνει και ο ίδιος την αυτοκριτική του για το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά δεν έχουν τα πράγματα προχωρήσει όπως πρέπει. Ένα χρόνο μετά οι πολίτες συνεχίζουν να αισθάνονται ανυπεράσπιστοι διαχρονικά από την έλλειψη κρατικής μηχανής. Εγώ θα είμαι καθαρός και σαφής. Εδώ υπάρχει μια διαχρονική έλλειψη του κρατικού μηχανισμού. Ας πω κάτι, κύριε Τζένο. Χτες μιλούσα με ένα ραδιόφωνο στην Καβάλα και μιλάγαμε με μια συνάδελφό σας. Και έτσι έκανα το ερώτημα. Όταν χιονίζει στην Καβάλα, που είναι συχνή χιονόπτωση, συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα? Και μου λέει όχι. Γιατί εκεί οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες, είτε γιατί έχουν ενεργοποιηθεί εγκαίρως, είτε γιατί μπορεί να είναι και μικρότερες οι ζημιές και οι οδοκταμένες, μπορούν να δρουν αποτελεσματικά και να μην έχουμε και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ανάλογες καταστάσεις. Στην Αττική έχουμε φτάσει στο σημείο. Όποτε έχουμε ακραίο φαινόμενο, είτε είναι πυρκαγιά, είτε είναι χιονόπτωση, είτε είναι πλημμύρα, οι πολίτες να κάνουν το σταυρό τους, να ακούνε την κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι είναι όλα καλά, την αντιπολίτευση να φωνάζει, αλλά δυστυχώς τις περιουσίες να χάνονται και τη ζωή τους να απορριθμίζεται. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα. Ωραία. Σχέδιο, πρόταση. Γιατί προφανώς η αντιπολίτευση σε αυτές τις περιπτώσεις έχει και μια εύκολη δουλειά. Υπάρχει πρόταση, υπάρχει σχεδιασμός. Γιατί η αλήθεια είναι, αν μου επιτρέπετε, ότι η κάθε κυβέρνηση. Το είδαμε και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην πάω και πιο παλιά, δεν χρειάζεται. Εμφανίζει ένα δικό της σχέδιο ή ένα δικό της νομοθέτημα για την πολιτική προστασία. Αν η προσωπική μου άποψη θα έπρεπε, είναι ότι θα έπρεπε όλες οι κυβερνήσεις, όπως ακριβώς ας πούμε, για παράδειγμα δεν αλλάζει η δομή του στρατού, να μην αλλάζει ας πούμε, για παράδειγμα και η αντιμετώπιση της πολιτικής προστασίας, που πράγματι είναι ένα μείζον θέμα. Το πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές, πώς αντιμετωπίζουμε πλημμύρες, πώς αντιμετωπίζουμε φυσικές καταστροφές. Κάθε κυβέρνηση φέρνει το δικό της νομοσχέδιο. Δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και προφανώς στο θέμα της πολιτικής προστασίας πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια του κράτους και πρέπει να υπάρχει και μια διακομματική συνένεση, γιατί τα θέματα αυτά αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και πληγώνουν και τους πολίτες αλλά και τη χώρα. Όμως προσέξτε, στο θέμα της πολιτικής προστασίας, έγινε ένα νομοσχέδιο το οποίο προέβλεπε τη σύσταση 13 περιφερειακών διευθύνσεων και προσώπων. Πήρε πάνω από ένα χρόνο να στελεχωθούν αυτές τις διευθύνσεις. Κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Δεύτερον, νομίζω ότι θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν τη Δευτέρα, πως σήμερα έχουμε Τετάρτη, είναι δεύτερη μέρα γενικής αργίας. Αν την Κυριακή έβγαινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έλεγε ότι επειδή αύριο έχουμε την εκτίμηση για ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουμε γενική αργία τη Δευτέρα, φέρετε. Να μην βγει ο κόσμος στους δρόμους, να μην ταλαιπωρηθεί. Θα είχαμε γλιτώσει μεγάλο κομμάτι από οι πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν στην Αττική Οδό και στις υπόλοιπους δρόμους, θα είχαν γλιτώσει μια αχρία ταλαιπωρία. Το λέμε γιατί η κοινωνία δική μας δύο χρόνια σε πανδημία, το γεγονός ότι μία μέρα μπορούμε να έχουμε lockdown πλέον, δεν τη σοκάρει, δεν την ξενίζει. Αν λοιπόν είχε ληφθεί αυτή η απόφαση την Κυριακή για τη Δευτέρα, θα έχει γλιτώσει πολύ κόσμο στα όπως έγινε με τα σχολεία, επί παραδείγματος, όπου αποφασίστηκε δεν κατανοώ, κύριε Τζένο, πραγματικά. Για ποιο λόγο υπήρχε και σε αυτό το φαινόμενο μια προσπάθεια καθησυχασμού τη κοινή γνώμη και των πολιτών, ότι θα είναι όλα ήπια, θα είναι όλα υπό έλεγχο, ότι μην ανησυχείτε, και έρχεται η πραγματικότητα και διαψεύδει όχι την κυβέρνηση, αλλά διαψεύδει τι όποιε προσδοκίε τρέχει ο πολίτη ότι εδώ υπάρχει κάτι οργανωμένο που μπορεί εκεί να τον προστατεύει. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του το προσωποποιεί. Ζητεί παραιτήσεις. Το κόμμα σας. Εμείς, κύριε Τζένο, τώρα υπάρχει μια κατάσταση. Σήμερα μιλάμε για γενική αργία. Αύριο δεν ξέρουμε αν θα λειτουργεί η οικονομική και η κοινωνική ζωή της Αθήνας. Δεν είναι σίγουρο. Εγώ τώρα μέσα στο κάτω Χαλάνδρη βλέπω εδώ από τον μπαλκόνι ένα δρόμο που είναι παγοδρόμιο, αδιάβατο. Και αρκετοί δρόμοι σε ολόκληρο το οργανωπαίδιο. Άρα, εδώ τώρα στην κατάσταση της κρίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να περάσει αυτή η κρίση. Και είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει τουλάχιστον μια αυτοκριτική και ο ίδιος. Είμαι βέβαιος ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν και πρέπει να αποδοθούν όχι μόνο από τα πολιτικά κόμματα προς τους αρμοδίους που τελικά δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, αλλά θα αποδοθούν, κύριε Τζένο, και από τους πολίτες όταν έρθει η ώρα της αποτίμησης συνολικά της πολιτικής. Άρα το κοινάλι λέει όχι παραιτήσεις τώρα, να αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της. Να περάσει αυτή η κρίση, να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες
και βεβαίως εμείς θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα, όμως η ευθύνη νομίζουμε ότι ανήκει συνολικά κεντρικά και στο επιτελικό κράτος και στην κυβέρνηση αλλά και στον ίδιο Πρωθυπουργό. Θεωρείτε ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους έχει αποτύχει, δηλαδή, κύριε Κατρίνη? Νομίζω ότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις κρίσεων και διαχειρήσεων κρίσεων έχει αποδειχθεί ότι είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Διαφημίστηκε ως η σωτηρία της χώρας που θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα άρει τη γραφειοκρατία και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και νομοθετικών παρεμβάσεων. Νομίζω ότι οι προσδοκίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Κάθε άλλο βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και αστοχίες και αυτές τις καθυστερήσεις και νομίζω και πρωτοβουλίες οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ θερμά.